Με έναν ξεχωριστό τρόπο η περιφέρεια Πελοποννήσου θέλησε να δώσει ταυτότητα στις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και για την παρουσία των αποτελεσμάτων γύρω από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 και πολύ περισσότερο η ολοκλήρωση του προηγούμενου που παρουσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιελάμβανε δύο καινοτομίες. Καινοτομίες που προκάλεσαν ιδιαίτερη και θετική αίσθηση. Η μία από αυτές είχε να κάνει με την live αποτύπωση στο χαρτί των όσων συνέβαιναν εντός της αιθούσης από τον σκητσογράφο Ανδρέα Μανολακάκη. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Αριστούχος Σχολής Καλών Τεχνών με το ζωγραφικό του έργο έδωσε άλλη διάσταση στην όλη εκδήλωση, σκιτσάροντας πολλά από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στα πάνελ των ομιλητών. Εξίσου θετική ήταν και η εντύπωση που προκάλεσε η παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας. Τα μέλη της πλημμύρισαν την αίθουσα με μελωδίες, δίνοντας στο κλείσιμο της εκδήλωσης ευρωπαϊκή νότα, αφού εναρμονισμένοι με το αντικείμενό της, έπαιξαν τον ύμνο της Ευρώπης. Μια καινοτομία η οποία έγινε για πρώτη φορά και πήρε ο Περιφερειάρχης, ιδέα του Περιφερειάρχη, αυτό το πράγμα εύσημα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας ζωγράφος, ο οποίος είναι ο ζωγράφος, ο γιος του φίλου μου του Μανολακάκη, του φίλου μου και συμμαθητή μου Μανολακάκη, ένα εξαίρετο παιδί, ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας εξαίρετος ζωγράφος, ο Ανδρέας Μανολακάκης, πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ ζωγράφιζε και σε αναδιαστήματα έβγαινε και στο διαδίκτυο που το έβλεπε όλη η Ευρώπη αυτή την εκδήλωση η οποία έγινε. Μαζί έβγαινε, ενώ μιλάει, βλέπετε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Πτωχός, ζωγραφίζει τον κύριο Πτωχό και ζωγραφίζει για κάποιον άλλον. Τους ομιλητές. Δίπλα και τους ομιλητές. Σαν και αυτά που κάνουν. Σαν και αυτά που κάνουν στα δικαστήρια. Σωστά. Δηλαδή, και τέτοιο. Στοιχεία που έλεγε. Δηλαδή, αν μιλούσε για την αγροτική ανάπτυξη, βλέπαμε πίσω εμφανιζόταν, να το πω έτσι, μια καλλιέργεια, ένα τρακτέριο, οτιδήποτε. Άρα μπαίνουν και στοιχεία των αναφορών τους, που ήταν πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος αυτός, το αξίζει συγχαρητήρια, η ιδέα ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακή και πήρε και τα εύσημα από τις Βρυξέλλες. Να πω συγχαρητήρια στη Φιλαρμονική Καλαμάτας, η οποία στο τέλος του event, κλείνοντας, μπήκε μέσα στο χώρο. Την ώρα που εξελισσόταν. Παίζοντας τον ύμνο της Ευρώπης, κάτι που πραγματικά άφησε άναυδους όλους. Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία πήραν και τα εύσημα από την Ευρώπη. Μιλώντας με τον Περιφερειάρχη μου είπε και με αυτούς συγκλονιστήκαν και όλοι στην Ευρώπη. Το πιο απλό πράγμα ήταν να είχαμε βάλει μουσική. Μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα και παίζοντας τον ύμνο της Ευρώπης, πραγματικά συγκλόνισαν και τους παρευρισκόμενους, αλλά και όλους που βλέπανε από το διαδίκτυο όλοι. Τα εύσημα και στην Περιφερειακή Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 21-27, καθώς μέσω της εκδήλωσης αυτής παρήχε χρήσιμες πληροφορίες και σημαντική γνώση για τα όσα επιτυγχάνονται μέσα από την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Πάρα πολύ ουσιαστική, μια εκδήλωση η οποία ακούστηκαν πράγματα και υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Εγώ δεν είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται οι υπόλοιποι. Το πρέπει να σε εξειδικεύσει. Το τι γίνεται με τους δρόμους, το τι αλλάζει γύρω μας. Το τι θα αλλάξει γύρω μας, το τι πρέπει να γίνει με τους δρόμους, πώς θα βρουν λεφτά, ποια είναι τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, από πού πρέπει να πάρουν λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα τα είπανε. Μια εκδήλωση εξωστρέφειας τεράστιας, μια εκδήλωση που πρέπει να την παρακολουθήσουν όλοι. Αλλά δυστυχώς, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ούτε δημάρχοι. Μου είπαν τους καλέσανε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν κανένας βουλευτής. Μου είπαν ότι τους βουλευτές, δεν ξέρω τι έγινε, ποιος φταίει, δεν φταίει. Δεν καλέστηκαν οι βουλευτές. Είναι δυνατόν να μην έχουν καλεστεί οι βουλευτές? Όλοι τις Πελοποννήσου και όλων των κομμάτων να μην καλέστούν. Οι δημάρχοι έπρεπε να, ούτε χτες ούτε σήμερα. Έπρεπε να είναι καλεσμένοι. Τους καλέσανε και δεν ήρθε κανένας. Καλά, αυτοί από πού θα πάρουν λεφτά? Θα πάνε στον Περιφερειακό και να του λένε δώσ' μας λεφτά. Από πού? Και στους Ευρωπαίους που ήταν εδώ, έτσι. Και στους Ευρωπαίους που ήταν εδώ, μέχρι ο Επίτροπος τεταλμένοι από την Ευρώπη και τέτοια. Δηλαδή, από πού θα πάρουν λεφτά, τι θα πούνε, πού ήταν οι δημάρχοι σήμερα? Πού ήταν, αναρωτιέμαι. Ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Ανδρέακος ήταν εδώ. Ο κύριος Βασιλόπουλος ήταν και χτες εδώ, εκτός από τον Δήμαρχο Καλαμάτας. Εκτός από τον Δήμαρχο Καλαμάτας δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ο κύριος Ανδρέακος ήρθε σήμερα. Οι υπόλοιποι όλοι.